ένα άλλο πούλμαν ή ένα βαρύ όχημα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Και θέλω να μου πείτε και τις αντιδράσεις των τουριστών. Ο οδηγός πρέπει να είναι από την πρώτη στιγμή σε όλο τον δρόμο μέχρι να ανέβει πάνω στο λασί σε εκρήγορση. Τα αντανακλαστικά του πρέπει να είναι στο φουλ. Υπάρχουν αντιδράσεις από τους τουρίστες που τρομαγμένοι λένε πού πάμε, τι συμβαίνει εδώ, βλέποντας τον συγκεκριμένο δρόμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τέτοιους δρόμους δεν συναντάς σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης εύκολα. Σίγουρα δεν συναντάς. Υπάρχουν τρομαγμένοι τουρίστες που όταν φτάνουν σε μια στάση έτσι για 15 λεπτά, ας πούμε, ή στην Παναγία την Κερά ή πιο πάνω στο Σελί, κάνουν το σταυρό τους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέποντας αυτή την εικόνα, κύριε Τριαλωνάκη, οι τουρίστες που κάθονται από τη δεξιά πλευρά του πούλμαν και βλέπουν και τη Χαράδρα από κάτω, σίγουρα βιώνουν μια εμπειρία που λένε τι συμβαίνει εδώ. Λένε θα πάμε ή δεν θα πάμε. Κύριε Μαγκουσάκη, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και μέσα στο οροπέδιο, ωστόσο πρέπει να γίνουν ακόμα αρκετές. Όμως δεν υπάρχει αυτή η στενότητα. Κόπηκαν κάποιοι τείχοι μέσα στα χωριά του οροπεδίου Λασιθίου και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξίζει ένα μπράβο στη Δημοτική Αρχή. Όμως ποιες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και για τους ιδιοκτήτες των τουριστικών πούλμαν που βλέπουν την περιουσία τους και βεβαίως μέσα κυρίως τους ανθρώπους οδηγούς, ξεναγούς και τουρίστες. Κοιτάξτε, μια και μιλάμε για συγκεκριμένα για το Λασίθι, καταρχήν έπρεπε ο δρόμος να έχει γίνει διαπλάτηση, διότι οι υποδομές δυστυχώς είναι απαρχαιωμένες. Το οδικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο. Δεν δύναται ένα λεωφορείο το οποίο πλέον είναι 13, από 13 μέτρα και πάνω, πλέον είναι 3 αξόνους και πάνω, όσο προχωράει, όσο προχωράμε, γίνονται μεγαλύτερα τα λεωφορεία, ο κόσμος πληθαίνει. Δεν γίνεται να περπατάνε τα λεωφορεία σε τέτοιους δρόμους και με τέτοιες συνθήκες. Όπως είπε και πριν ο συνάδελφός μου ο Κώστας, οι τουρίστες όχι μόνο είναι τρομαγμένοι, πολλές φορές δεν θέλουν να μπουν στο λεωφορείο να συνεχίσουν. Έχουμε τους ξεναγούς οι οποίοι τους εξηγούν ότι αυτό είναι ένα συνήθες φαινόμενο το οποίο γίνεται. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω στην Ελλάδα ή στον κόσμο αν υπάρχει ένα άλλο επάγγελμα σε ένα επαγγελματία οδηγό που να κάθεται στο τιμόνι, να πιάνει δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει όσο αυλαβή. Αλλά σε ορισμένα σημεία για μερικά μέτρα, 100-200 μέτρα, εκεί που περνάνε στο ίσα-ίσα που χωράνε δύο οχήματα. Είναι αυτή η εικόνα που ναι, βλέπουμε ακριβώς, αυτό. Ακριβώς τώρα. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή εκεί έχουμε απόσταση μισό μέτρο, με τον γκρεμό από τη μια μεριά να είναι εκατοντάδες μέτρα βάθος. Και από την άλλη μεριά βλέπετε ότι στην άκρη αριστερά είναι πιο φαρδί, μετά στενεύει. Έτυχε τώρα η Νταλίκα η Χήνη να έρχεται στο σημείο το οποίο είναι το πιο στενό. Τώρα θα τολμήσω να. Η τοπική κοινωνία των Χανίων ζητά άμεσες παρεμβάσεις με σημείο αναφορά στην παλιά πόλη και το Βενετσιάνικο λιμάνι. Δείτε ποια είναι η εικόνα που επικρατεί κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία στο νησί. Δουλεύετε αυτό ο δρόμος στο Φαράγγι, καθώς επίσης και ο δρόμος που οδηγεί στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης και προς Ρουσοσπίτι, σας αναφέρω δύο δρόμους κλειστούς και επικίνδυνους. Αυτοί έχουν εγκατασταθεί ήδη εργολάβοι από παλιότερες εργολαβίες, δουλεύουν για το Κουρταλιώτικο που είναι πολύ μεγάλη σημασία για μας. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουμε αποκαταστήσει το οδόστρωμα. Δυστυχώς, όπως όλα δείχνουν, ούτε και φέτος θα αλλάξει αυτή η εικόνα, μιας και εκεί χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις που μάλλον τρομάζουν με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει εφιαλτική. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στον Ανισαρά και στην Ανάληψη. Θα πάμε τώρα να δούμε και την παραλία στα λιμανάκια. Θα δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο και βεβαίως θα μας μιλήσουν για τις προτάσεις τους οδηγοί, ιδιοκτήτες και ξεναγοί. Άραγε, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση τραγωδία στα λιμανάκια? Δυστυχώς η περιοχή της Χερσονήσου βρίσκεται σε μια κατάσταση τραγική, με τους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν να χαρακτηρίζονται απλά ήρωες. Εδώ έπρεπε να γίνει κάτι πολλά χρόνια τώρα, καθώς κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με την ανθρώπινη ζωή. Οδηγοί τουριστικών πούλμαν, οδηγοί γιοταχή και πεζοί τουρίστες, μία ανάσα από τα κεφάλια των λουόμενων
σε έναν εξαιρετικά στενό δρόμο. Ναι, πρόσεχε. Οι τουρίστες δίνουν συγχαρτήρια στους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν που καταφέρνουν μετά από μεγάλη ταλαιπωρία να διασχίσουν το σημείο. Ούτε και φέτος ωστόσο αναμένεται να αλλάξει κάτι, με την απειλή να συνεχίζει να αποτελεί έναν εφιάλτη για οδηγούς, πεζούς και λουόμενους. Η αστυνομία είναι αυτή που είναι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αντώνης Ζερβός, είναι σε καθημερινή βάση. Κύριε Παπα-Νικολάου, πόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες παρατάσεις. Να το ξαναπούμε μέχρι να φτιάξουμε. Μιλάτε όλοι μαζί. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές σε κάποια πράγματα. Η δημοτική αστυνομία του Δήμου Χερσονήσου είχε 17 δημοτικούς αστυνομικούς. Δεν είναι το θέμα και χωρίς καμιά δική του ευθύνη έχει μείνει με 4. Δεν πείτε μας τι έκανε ο Δήμος Χερσονήσου για να τους διώξει. Έκανε κάτι. Όχι, δεν είπε ότι δεν τους πληρώνω ή δεν έχω να τους πληρώσω ή δεν τους θέλω σαν υπαλλήλους μου. Ήρθε ένα κράτος και είπε εν μία νυχτή, κύριε, φεύγετε και πάτε αλλού. Το πώς θα λειτουργήσει η τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν το είπε ποτέ κανείς. Εγώ όμως οφείλω με τους 4 αυτούς να είμαι και στην Επισκοπή και στην Κερά και στις Γωνιές και στο Κράσι και στα Μάλια και στις Γούρνες και στις Χερσόνησο και παντού. Μπορούμε, είναι πρακτικό αυτό που να θα γίνει. Τους η δημοτική τους. Αστυνομία οφείλουμε μας. Και έχουμε υποχρέωση στην οικογένειά μας. Να πάμε σε όλοι και να γυρίσουμε σε όλοι. Και εμείς λοιπόν θα κρινόμαστε στο μέτρο του πραγματικού και της εφικτότητας. Με 4 δημοτικούς αστυνομικούς, αστυνόμευση δεν γίνεται ούτε έξω από το Δημαρχείο. Σε κάθαρα πράγματα. Ένα κλιμάκιο αστυνομικών που κάνει έλεγχο είναι 2 άτομα και κάποιος πρέπει να λείψει μια άδεια. Οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν μια άδεια. Μα δεν είναι μόνο αυτό που θα συμβάσει. 104 αστυνομικούς ανήθειες, εάν δεν αλλάξει το πρόβλημα, εγώ κάπου πρέπει να έχω. Το πρόβλημα, εγώ θα έλεγα από το Δημοτικό Αστυνομικό, είναι στις 5 παρτίδες που έχουμε πει και είχατε πει σε τιμή σας πέρυσι, τις υλοποιήσατε. Όχι. Μέχρι το τέλος. Πιστεύω να ολοκληρωθούμε. Εκεί παίζουν ένα ζωτικό ρόλο. Μα και πάλι δεν μπορούν να είναι μόνοι μα πάνω. Δεν γίνεται όμως 40 χρόνια τώρα να μην υπάρχει έξω από την ανάληψη τη Χερσόνησο. Και την είναι δική μου αρμοδιότητα δυστυχώς. Μα ποια να είναι, είναι δικιά σας αρμοδιότητα. Είναι της περιφέρειας. Η περιφέρεια λοιπόν. Κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε οδηγεί. Πρέπει να δούμε λύσεις. Συγγνώμη. Η Χερσόνησο έχει 15 συνδέσεις με την ΠΕΟ. 15 συνδέσεις. Δεν υπάρχουν τα χρήματα, κακά τα ψέματα γίνονται. Πώς δεν υπάρχουν τα χρήματα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα χρήματα. Εδώ δίνουν για πολιτιστικούς συλλόγους, η περιφέρεια τα χρήματα. Μα συγγνώμη τώρα. Παντού. Μα προσθέτω. Δεν θα κάνω το συνήγορο κανένας περιφερειακός. Από τους 15 ιεραρχείς. Εδώ ήρθαμε με προσωπικότητα. Δύο και τις κάνει. Ο Δήμος. Κύριε, κύριε, μιλάτε όλοι μαζί. Έχει προκύψει, μία ένταση. Εγώ δεν αντιλαμβάνω αυτή την ένταση. Κάνουμε διάλογο. Μιλάτε όλοι. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Πολύ γρήγορα υπάρχει, ένταση, διότι αυτό το πράγμα το ζούμε καθημερινά. Βεβαίως και το αντιλαμβάνουμε. Τις ζωές γι' αυτό και εμείς επιμένουμε σε αυτό το ρεπορτάζ. Γι' αυτό, πού είναι ο σχεδιασμός 30 χρόνια και δεν υπάρχει έξοδος ανάληψης προς Χερσόνησο. Πού είναι ο σχεδιασμός ώστε να μπούμε στη Λιγαριά να εξυπηρετήσουμε το εν λόγω ξενοδοχείο. Γιατί πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχαν ξενοδοχεία στην ανάληψη. Πώς δεν υπήρχαν. Πώς δεν υπήρχαν ξενοδοχεία. Τώρα θα εντάξει, δεν υπήρχαν. Κάναμε 20 χρόνια. Στα τελευταία 3 χρόνια που γυρίσαμε. 20 χρόνια πηγαίνω. Πού είναι τα 20 χρόνια. Να πω κύριε, κάτι, πολύ γρήγορα, κύριε Τριαλωνέ, γιατί έχει κλείσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, παραβιάζοντας οποιοδήποτε οδηγός αυτές τις διασταυρώσεις για να μπει παράνομα στο οποιοδήποτε ξενοδοχείο και αύριο θα αφαιρέσει μια ζωή, τι θα λέτε όλοι εσείς, κύριοι και οι κύριοι ξενοδοχείοι, αυτοί που πάνε και υπογράφουν και δίνουν την άδεια στο κάθε ξενοδοχείο για να συνεχίζει τη δουλειά. Ο ΕΟΤ όταν έδωσε την άδεια. Σκύψε το κεφάλι, γιατί είμαστε άνθρωποι. Κουβαλάμε ανθρώπους και παίζουμε με ζωές. Όχι. Να σταματήσουμε πια να καθόμαστε στα τραπέζα και να λέμε μόνο να λέμε. Σαν επάρκειες του κράτους. Συμφωνώ από όχι η περιφέρεια. Και η περιφέρεια είναι σε κάποια πράγματα. Και η περιφέρεια είναι σε αυτό το σχεδιασμό. Όλοι φταίνε και όλοι έχουν το μέρος τους. Σας παρακαλώ τώρα. Εκεί λοιπόν θέλει ένα συλλογικό σχεδιασμό, διότι εάν πάει ένας πράκτορας και πει ότι εγώ δεν πάω. Σχεδιασμού στην Κρήτη. Συμφωνούμε. Δεν σχεδιάζουμε τίποτα, αυτό δεν υλοποιούμε τίποτα. Το είμαστε καλοί στα λόγια, τα λέμε όλοι καλά. Δυστυχώς στην πράξη υστερούμε πάρα πολύ. Δεν γίνεται να γίνονται όλα αυτά στις υποδομές της Κρήτης. Είμαστε και, συγχωρέστε να το πω, μια Ουγκάντα της Ευρώπης σε υποδομές. Εντάξει, εγώ εκεί θα διαφωνήσω στο ότι είμαστε Ουγκάντα. Σε υποδομές. Εδώ συζητάμε 30 χρόνια. Συζητάμε 30 χρόνια την έξοδο της Αγίας Παλαγίας. Δεν έχουμε είσοδο Λιγαριάς. Δεν έχουμε έξοδο από ανάληψη Χερσόνησο. Δεν έχουμε σωστές εισόδους σε ξενοδοχεία. Και διαφωνείτε ότι είμαστε Ουγκάντα σε υποδομές.
Ό,τι γίνεται, γίνεται από ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Κρήτη. Αυτό συμβαίνει εδώ που ζω. Δεν συμβαίνει στην Κρήτη. Εσείς μπορεί να βλέπετε πέντε κόμβους στους οποίους συναντάτε κάθε μέρα. Γιατί λοιπόν δεν πρέπει να γίνουν προβλήματα. Γιατί θα λέμε πέρα δεν μπορούμε να απαξιώσουμε μια δουλειά που έχει γίνει. Και δεν λέω από ιδιωτική πρωτοβουλία, κύριε Βαρνιαδάκη, ό,τι γίνεται. Και από δημόσια, συγγνώμη. Ορίστε, γιατί 30 χρόνια δεν υλοποιείται ο κόμβος της Αιγαίας Πελαγίας. Θέλω να σας πω άλλους 100 κόμβους που έχουν υλοποιηθεί. Μα συγγνώμη, μιλάμε σοβαρά, μιλάμε για ένα βόρα. Μιλάμε. Μιλάμε ότι εξυπηρετείτε το. Συγγνώμη, όταν έχω διατεθεί δισεκατομμύρια σε έργα υποδομών στην Κρήτη, εμείς πάμε σε ένα λόγο. Συγκεκριμένα, σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, έχουν διατεθεί συγκεκριμένα 27 εκατομμύρια με προτεραιότητα σε οδική ασφάλεια.